την απόρριψη των κυβερνητικών προτάσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος στην Χίο, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής. Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο είπε όχι στη δημιουργία χώρου φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στον πρώην Χαδά και στην λειτουργία του κέντρου στο Μερσινίδη, ενώ επέμεινε στην άμεση εκένωση της Ούδας. Επίσης, κάλεσε την κυβέρνηση να λειτουργήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το hot spot της Βιάλ και να ασκείται έλεγχος και αστυνόμευση στις εγκαταστάσεις των hot spot και εκτός αυτών. Στην πραγματικότητα, όλη η τοπική κοινωνία αισθάνεται εκβιασμένη. Είναι πασιφανές ότι δεν μπορεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Χίος, η Μυτιλίνη, η Σάμος, η Λέρος, η Κος, να χρησιμοποιούνται ως τεράστια ζώνη ανάσχεσης με χρήση των νερών που βρίσκονται γύρω από τα νησιά, με χρήση των γεωγραφικών του στοιχείων. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας διαμηνύει ότι είναι έτοιμος να επιβάλλει λύσεις ακόμη και χωρίς την συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε κλίμα συνένεσης, αλλά δεν μπορεί παρά να επιβάλλουμε από ένα σημείο και μετά τις λύσεις. Αναφερόμενο στο τραγικό συμβάν στη Μόρια της Λέσβου, που στοίχισε τη ζωή σε μια 60χρονη γυναίκα και ένα 6χρονο παιδί, ο Γιάννης Μουζάλας είπε ότι πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, γιατί μπορεί να ήταν ένα τυχαίο γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Αλλά το γεγονός ότι συνέβη στο συγκεκριμένο χώρο λειτουργεί επιβαρυντικά. Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για τη βελτίωση των συνθήκων στο hot spot. Άλλοι 99 πρόσφυγες έφτασαν το πρωί του Σαββάτου στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσφύγων και μεταναστών σε 62.425.